Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος κυνηγός από τη Δράμα, όταν η κυνηγετική καραμπίνα του 28χρονου φίλου του, που προπορευόταν, εκπυρσοκρότησε με συνέπεια τα σκάγια να πετύχουν τον άτυχο κυνηγό και να του στοιχίσουν τη ζωή. Το μοιραίο γεγονός συνέβη στα όρια του νομού Σερών, με τον νομό Δράμας έξω από το χωριό Φωτολίβο Σερών. Οι καρδιακοί φίλοι ξεκίνησαν για το καθιερωμένο κυνήγι της Κυριακής. Στην προσπάθειά του, ο προπορευόμενος 28χρονος κυνηγός να απεγκλωβίσει την καραμπίνα από τον ώμο του, τράβηξε τη σκανδάλη. Τα σκάγια βρήκαν το φίλο του που βρισκόταν από πίσω του σε απόσταση αναπνοής. Ο 30χρονος κυνηγός μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ ο 28χρονος κυνηγός, που βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κρατείται από την αστυνομία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Συνελήφθη στην Κομοτηνή από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας 58χρονος για κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Ποσότητα ηρωίνης βάρους 15,4 γραμμαρίων, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, στην παραλία Φρυνιού Καβάλας, δύο άγνωστοι δράστες, ο ένας εκ των οποίων φορούσε κουκούλα και γάντια και ο δεύτερος καλύπτοντας το πρόσωπό του με ομπρέλα, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ πιτσαρία, στο οποίο βρισκόταν μόνη η ιδιοκτήτρια. Στη συνέχεια, αφού την ακινητοποίησαν, βάζοντας το πρόσωπό της μαντήλη με αναισθητικό φάρμακο, αφαίρεσαν από την ταμιακή μηχανή και το πορτοφόλι της το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται. Εξαρθρώθηκε στην Κομοτηνή από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας, σπήρα που διέπρατε κλοπές, διαρρήξεις σε καταστήματα της Κομοτηνής. Συνελήφθησαν ένας 22χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας και ένας 19χρονος ημεδαπός, ενώ αναζητείται ένας ακόμη 23χρονος συνεργός τους, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης κατέλαβαν τους δύο εκ των δραστών, τον 23χρονο και τον 22χρονο, εντός καταστήματος, στο οποίο είχαν εισέλθει παραβιάζοντας την είσοδο και τον τρίτο να βρίσκεται εκτός αυτού, όπου παρέμενε επιτηρώντας τον εξωτερικό χώρο. Οι παραπάνω δράστες στη θέα των αστυνομικών τράπηκαν σε φυγή, προσπαθώντας να διαφύγουν τη σύλληψη, πριν όμως, λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ο 19χρονος και ο 22χρονος, ο οποίος στην προσπάθεια της σύλληψής του προέβαλε στεναρή αντίσταση. Από την έρευνα που ακολούθησε, πλησίον του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα διαρρηκτικό εργαλείο, ενώ έξω από αυτό ανεβρέθησαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα οποία αποδόθηκαν στο δικαιούχο τους, καθώς επίσης και μια πάνινη τσάντα που περιείχε ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 30 εκατοστών. Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα που διενεργήθηκε, οι ανωτέρω δράστες, πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άλλα τρία καταστήματα, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την πράξη τους.